Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρο του νέου πολιτικού σχήματος της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Καλησπέρα. Καταρχήν, σας. Ακούτε τόσο πολλά αυτές τις μέρες που φαντάζομαι ότι περίπου αναμένετε όλες τις ερωτήσεις μου. Ερώτηση πρώτη. Κατηγορήστε και από το κόμμα από το οποίο αποχωρήσατε, αλλά αυτά ήταν και τα σχόλια των εφημερίδων την επόμενη μέρα, ότι κατ' ουσίαν φτιάξατε πάλι, και λέω πάλι γιατί αυτή ήταν η κατηγορία και το 90-93 για παράδειγμα, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα. Ένα κόμμα δηλαδή που κατ' ουσίαν δεν είναι κεντρό, αλλά στα κοινωνικά και στα οικονομικά δεξιότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Χατζηγολάου, από τη δεκαετία του 80, όποιος πρότεινε αλλαγές, ανατροπές, ρήξεις, του κολλάγανε την ετικέτα του νεοφιλελεύθερου. Δεν είναι κάτι καινούριο. Κάθε φορά οι δυνάμεις της αδράνειας προσπαθούσαν να σταματήσουν την οποιαδήποτε πρόταση, ταρακουνούσε λίγο τα νερά. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε μία πλήρη πλατφόρμα. Είπαμε ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Διαφωνεί κάποιος ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλουμε να έχουμε επενδύσεις? Το θέμα είναι τι είπατε για τα κοινωνικά. Το θέμα είναι αν υπάρχει έντονο κοινωνικό στοιχείο. Αφήστε με να σας πω. Δηλαδή, αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο κέντρο, αναμένει κανείς σοσιαλδημοκρατικές τοποθετήσεις. Αφήστε με να σας πω. Είπα κάτι το οποίο δεν έχει πει κανένα ακόμα στην Ελλάδα. Ότι είμαστε τόσο δυνατοί όσο ο πιο αδύναμος μας κρίκος. Είπα ότι πρέπει σήμερα με το πρόβλημα το οικονομικό που έχουμε, να στηρίξουμε τις γυναίκες. Σήμερα. Διότι αν οι γυναίκες σήμερα σπάσουν και δει εργαζόμενη γυναίκα, τότε έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Είπα ότι πρέπει να χτυπηθεί ο κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός. Και το πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου. Και αν αυτό είναι νεοφιλελεύθερο, είμαι έτοιμη να το υποστηρίξω. Είπα ότι δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, εχθές που ήταν το μεγάλο θέμα, να παίρνει υγιεινό πλάνο. Πάντως αυτά που μου λέτε τώρα δεν είναι μέτρα για τις ασθενείς κοινωνικές τάξεις. Μα ένα λεπτό. Αυτά είναι μέτρα που μπορεί να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, μπορεί να διευκολύνουν την αναθέρμανση της οικονομίας. Αφήστε με. Αλλά αυτό που διακρίνει το νεοφιλελεύθερο. Ναι, πέστε μου τι είναι νεοφιλελεύθερο. Από αυτόν που έχει κοινωνική ευαισθησία είναι τα μέτρα για τις ασθενέστερες τάξεις. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, τα μέτρα για τις ασθενέστερες τάξεις θα εξειδικευτούν και στο πρόγραμμά μας πλήρως. Εμείς προχθές καταθέσαμε τις αρχές και τους στόχους της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Είμαστε μέσα στη μεγαλύτερη κρίση. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα και αυτό που έρχεται είναι η ανεργία. Η ανεργία πρέπει να παταχθεί ή πρέπει να πολεμηθεί με όσα μέτρα έχουμε. Τα μέτρα που προτείναμε εμείς είναι ακριβώς για την πάταξη της ανεργίας. Επανέρχομαι λοιπόν. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό που συμβαίνει σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Τα καράβια δεν κινούνται τρεις μέρες από την Κρήτη και σήμερα άλλες δύο μέρες θα σταματήσουν, διότι έχουν δέσει και η εξαγωγή, η παραγωγή, η μικρή παραγωγή της Κρήτης δεν μπορούν να εξάγουν απολύτως τίποτα. Η Γενόπ ΔΕΗ παίρνει 500.000 δάνειο από την εταιρεία. Για να κάνει τι, κύριε Χατζηνικολάου? Από τα χρήματα των ανθρώπων που πληρώνουν τον ακριβότερο λογαριασμό της ΔΕΗ από ό,τι έχουν πληρώσει ποτέ. Είναι ποτέ δυνατόν αυτή η χώρα στη μέση αυτής της κρίσης να περπατάει με αυτόν τον τρόπο? Αυτά λοιπόν εμείς θα τα πούμε με το όνομά τους. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αν θα με βρίσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν θα μου κολλήσουν την οποιαδήποτε παρέα. Ψάχνω τι θα πείτε και αυτό θα αναμείνω για να σας κρίνω. Όχι, ένα λεπτό. Το επόμενο διάστημα πρώτα για όλα τη σύνταξη που κόπηκε. Βεβαίως. Για τον κατώτατο μισθό. Δεν με ακούσατε όμως. Δεν με ακούσατε. Δεν με ακούσατε όταν είπα ότι αντί να κόψουμε τη σύνταξη, γι' αυτό και εγώ όταν ψήφισα το σχέδιο διάσωσης της χώρας δεν ψήφισα τα επιμέρους μέτρα για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι είπα ότι αυτή η κυβέρνηση ξεκίνησε από τις συντάξεις, έκοψε τα 600 ευρώ και δεν ξεκίνησε από τον ΟΣΕ που μας κοστίζει 2 εκατομμύρια το τώρα, μήνα. Η δεύτερη κριτική, τη μέρα, με συγχωρείτε. Η δεύτερη κριτική που σας ασκείτε και σας ασκείτε έντονα είναι ότι είστε πολιτικό σχήμα, πολιτικό κόμμα, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να στηριχθεί σε μια επόμενη φάση η κυβέρνηση. Να στηριχθεί σε μια επόμενη φάση με κυβερνητική συνεργασία το ΠΑΣΟΚ. Λένε μάλιστα ότι στις συνεντεύξεις της η Ντόρα Μπακογιάννη τον τελευταίο καιρό πιο πολύ επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία και στον Αντώνη Σαμαρά παρά στην κυβέρνηση και στον Γιώργο Παπανδρέου. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς είμαστε ένα κίνημα που γεννήθηκε μέσα από την κρίση.
Γεννήθηκε μέσα από την κρίση, διότι πλέον έχουμε πλήρως αντιληφθεί όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που είμαστε στον μπάντμινγκτον, αλλά και πολλοί άλλοι σε ολόκληρη την Ελλάδα, ότι δεν ήταν στραβός ο γυαλός, εμείς στραβά αρμενίζαμε. Εάν σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη κινδυνεύει να χαθεί η Ευρωζώνη, και το είπατε πάρα πολύ αναλυτικά πριν και δεν θέλω να το επαναλάβω, αλλά είναι η μεγάλη αγωνία όλων των ηγετών. Εάν σήμερα στην Ελλάδα φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είναι διότι απέτυχε το κράτος. Το κράτος δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Το κράτος έτρωγε, έπινε το αίμα του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας παρήγαγε και το κράτος, αυτό το τεράστιο αδιφάγο κράτος, σταματούσε τα πάντα. Σήμερα λοιπόν είμαστε στη μέση της κρίσης. Εγώ τι είπα? Είπα ότι εγώ με εξέλεξε ο ελληνικός λαός στην αντιπολίτευση και στην αντιπολίτευση θα μείνω. Είπα ότι θα κάνω σκληρή κριτική στην κυβέρνηση εκεί που πιστεύω ότι έχει εγγενείς και πολύ μεγάλες παθογένειες και τις έχει. Οι μισοί υπουργοί κρύβονται σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, αντί να κάνουν τη δουλειά τους. Κρύβονται για να σώσουν το πολιτικό τους image, την πολιτική τους εικόνα. Πάντων, να μην πω τίποτα. Εάν χαθεί η Ελλάδα, ποιος από εμάς θα επιβιώσει, κύριε Χατζηνικολάου? Το ερώτημα όμως είναι... Εγώ λοιπόν να κάνω ένα υποθετικό σενάριο για να καταλάβω απλά. Εγώ σε κυβέρνηση Παπανδρέου και υπουργικά οφίτσια και καρέκλες δεν θέλω και δεν θα πάρω. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα είμαι αντιπολίτευση. Ζητώ θα σας πω ποιο είναι το εθνική απλό ερώτημα, συνεννόηση. Το οποίο θα το συναντάτε καθημερινά από τώρα και μέχρι τις εθνικές εκλογές. Το απλό ερώτημα θα είναι. Μιλήσατε, είστε η μόνη δύναμη που μίλησε ανοιχτά υπέρ των κυβερνητικών συνεργασιών στην Ελλάδα. Με ποιους θα συνεργαστείτε? Όχι, όχι, ένα λεπτό. Δηλαδή την επόμενη μέρα των εκλογών θα συνεργαστείτε? Δεν είμαστε ακόμα στις εκλογές. Η λογική που θα έχετε θα είναι συνεργασία των δυνάμεων της κεντροδεξιάς ή συνεργασία με το ΠΑΣΟ? Θα σας πω. Αυτή την εντολή, κύριε Χατζηπολάου, τη δίνει ο ελληνικός λαός. Αισθάνεστε πιο κοντά με το ΠΑΣΟ σήμερα παρά με τη Νέα Δημοκρατία? Έχω ίσες αποστάσεις και από τους δύο. Η απάντηση πώς γίνεται αυτό? Μέχρι χθες ήσασταν σπλάχνο από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ξαφνικά νιώθετε ίση απόσταση? Ναι, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, η σημερινή δεν είναι με κανένα τρόπο η Νέα Δημοκρατία την οποία κάποτε υπηρέτησα εγώ για πάρα πολλά χρόνια. Οι νεοδημοκράτες και οι νεοδημοκράτες. Γιατί δεν εκλεγήκατε εσείς αρχηγός? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, μην με φύγετε. Καταρχήν με προσβάλλει αυτό το πράγμα. Γιατί σας προσβάλλει? Έχω μείνει με πάρα πολλούς αρχηγούς στη Νέα Δημοκρατία. Έχω δώσει πάρα πολλές μάχες για τη Νέα Δημοκρατία. Όταν η Νέα Δημοκρατία, αυτό το που ονομάζεται φιλελεύθερο κομμάτι της, το θεωρούσε ένα πολύτιμο, μια πολύτιμη συνιστόσα αυτής της παράταξης. Σήμερα αυτή η συνιστόσα δεν υπάρχει. Απαγορεύεται να ομιλεί. Το μόνο καλό νέο που δημιουργήθηκε για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι τώρα που δημιουργήθηκε η Δημοκρατική Συμμαχία, για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο, οι βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα αύριο θα έχουν δικαίωμα λόγου. Ήδη δηλαδή, με την παρουσία μας, κάναμε μια παρέμβαση στο πολιτικό σκηνικό, εποφελία κατά την άποψή μου του πολιτικού συστήματος. Να γυρίσω όμως το ερώτημά σας για να απαντήσω συνολικά. Εθνική συνεννόηση, κύριε Χατζηνικολάου, δεν σημαίνει καρέκλες, δεν σημαίνει συγκυβέρνηση. Σημαίνει να συνεννοηθούμε για τα αυτονόητα. Αναθεωρητική βουλή. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν στην Ελλάδα. Δεν αφορά το μνημόνιο, δεν έχει κανένα λόγο να επιδείξει τον αέρα ο κ. Σαμαράς. Είναι ανάγκη να υπάρξει αναθεωρητική βουλή. Όχι. Θέλω να πω, είπε ότι δεν συζητάω. Η κριτική σας είναι εστιασμένη σε αυτό. Όχι, είπε. Λέτε ίση απόσταση. Έτσι είναι, κυρία Μπακογιάννη. Αλλά τον τελευταίο καιρό η κριτική σας είναι εστιασμένη στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι εστιασμένη στο Πασόκ και στις αδυναμίες του και στη Νέα Δημοκρατία και τις αδυναμίες της. Εγώ είπα, αναθεώρηση του συντάγματος, συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει. Το άρθρο 16 συμφωνούμε ότι πρέπει να μην υπάρξει. Όταν ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε περίπου τα ίδια πράγματα που είπα εγώ, τον οποίο δεν τον αποκαλέσατε νεοφιλελεύθερο. Μετά από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε, που δεν θα έρθει στο κόμμα μου για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, ο Αλέκος Παπαδόπουλος προτείνει και λέγει την αναθεώρηση του συντάγματος. Την πρότεινα εγώ στον Μπάτμινγκτον, δεν την έχω προτείνει ούτε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό? Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η χώρα χρειάζεται κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές και τομές? Αυτό εννοώ εθνική συνεννόηση. Μπορούμε σε τελική ανάλυση, κύριε Χατζηνικολάου, να βάλουμε πλάτη για την Ελλάδα στο εξωτερικό, από όπου μπορεί ο καθένας, για να μπορέσουμε Επομένως, να στηρίξουμε τη χώρα μας? Αυτό εννοώ εθνική από συνεννόηση. Αυτό που μου λέτε περί ίσων αποστάσεων, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θεωρείτε τη Δημοκρατική Συμμαχία κόμμα της κεντροδεξιάς, αλλά κόμμα του κέντρου. Βεβαίως. Και θεωρώ την Δημοκρατική Συμμαχία ένα κίνημα, γιατί κίνημα είναι η Δημοκρατική Συμμαχία, σας εξήγησα και πώς γεννήθηκε. Ένα κίνημα το οποίο μετά τις εθνικές εκλογές, όπου ο ελληνικός λαός θα μοιράσει την εντολή του και θα πει ποιος θέλει να κυβερνήσει,
θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις κυβερνητικές του ρόλο γκένσερ θα θέλατε στο επόμενο πολιτικό σκηνικό για τον εαυτό σας, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν ψάχναμε να βρούμε ένα πρότυπο πολιτικό. Δεν υπάρχουν αυτό πρότυπα. Θα ήταν. Δεν υπάρχουν πρότυπα. Το κόμμα φιλελευθέρων της Γερμανίας. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς πλειοψηφία πάμε να γίνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και μπορεί σήμερα να ακούγεται πολύ φιλόδοξο. Πολύ φιλόδοξο. Ο στόχος μας είναι να πείσουμε ότι σε αυτή τη χώρα χρειάζονται πολύ μεγάλες αλλαγές. Ο στόχος μας είναι να ανανεώσουμε το πολιτικό προσωπικό, να μπει φρέσκος αέρας. Εγώ έχω πει ότι η αναλογία μας θα είναι. Ξέρω το πείτε. Μέχρι στιγμής τα πρόσωπα που βλέπουμε είναι παλαιά και χρησιμοποιημένα από τις κυβερνήσεις Καραμαλή και από τη Νέα Δημοκρατία. Κιλτίδης, πρώην υπουργός. Μαρκογιαννάκης, πρώην υπουργός. Αυγενάκης, αν θα έρθει. Όχι υπουργός ο άνθρωπος. Βουλευτής. Κοντογιάννης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα καταρχήν, πολλά. Να σας κάνω την ερώτηση, γιατί δεν παρετήσετε όλοι από τις βουλευτικές σας έδρες. Ο κύριος Σαμαράς το ζήτησε σήμερα. Λέει, όποιος φεύγει, ας αφήνει και την έδρα του στο κόμμα το οποίο τον εξέλεξε και ας κάνει ό,τι νομίζει. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς εκλεγήκαμε με σταυρό προτίμησης. Μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Αλλά με την ταμπέλα Νέα Δημοκρατία. Με την ταμπέλα Νέα Δημοκρατία, αλλά με τις δικές μας προσωπικές ιδέες. Και ας μην μειώνουμε και υποτιμάμε βουλευτές οι οποίοι βγήκαν πρώτοι, παραδείγματος χάρη ο κ. Κοντογιάννης είναι πρώτος στην περιφέρειά του. Ο κ. Αυγενάκης είναι πρώτος στην περιφέρεια Ηρακλείου. Το πολιτικό σύστημα αλλάζει, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι μόνο ο βουλευτής συνταγματική οντότητα θεσμική κατοχυρωμένη, είναι και το κόμμα. Όχι, το κόμμα. Κάνετε λάθος. Το κόμμα. Άρθρο 60 του συντάγματος. Ναι, οι βουλευτές. Ένα λεπτό, το γιατί έθνος. Τουλάχιστον συνταγματικά συνταγματικό δίκαιο ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου λοιπόν, το πείτε. Το άρθρο όμως είναι πολύ σαφές. Οι βουλευτές εκπροσωπούν τον κόσμο τους. Όποιος πιστεύει στην οποιαδήποτε αυριανή εκλογή γίνει και εκλεγεί με αυτή την κατάσταση, με αυτό το σύστημα δεν όπως είναι πιο σήμερα. Έντιμη, πιο παλικαρίσια στάση όταν κανείς δεν εκφράζεται πια από το κόμμα με το οποίο εξελέγει να πει παρατάω την έδρα, την αφήνω κάνετε πίσω λάθος. Και είναι κατεβαίνω έντιμη, να ξαναβγω είναι βουλευτές. Έντιμη και αντρίκια στάση να εξακολουθείς να δίνεις τη μάχη σου για τους ψηφοφόρους σου στη Βουλή εκεί που σε στείλανε. Δεν είναι τυχαία η εκλογή όλων αυτών των ανθρώπων στη θέση τους. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζηνικολάου, και μην υποτιμάμε τους βουλευτές. Οι βουλευτές δεν είναι μαριονέτες. Ο κάθε ένας από αυτούς έχει από πίσω του χιλιάδες ανθρώπους με τους οποίους μίλησε. Ούτε ήταν εύκολη η απόφαση την οποία πήρανε να βγουν από ένα μεγάλο τώρα κόμμα και από την ασφάλεια ενός μεγάλου κόμματος. Τώρα γίνεται κάθε μέρα και ένας. Θέλω να πω, είναι σαν το κινέζικο μαρτύριο της σταγόνας. Το άκουσα αυτό. Και αυτό. Εγώ δεν ξέρω γιατί γίνεται. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι δεν έχει καταφέρει. Από τη στιγμή που εσείς ανακοινώσατε το κόμμα, αυτοί που θέλουν να έρθουν μαζί, γιατί δεν βγαίνουν ανοιχτά και να πούν αυτοί είμαστε. Ταιριάζουν οι ιδέες της Δώρας Μπακογιάννη με τις δικές μας και πάμε μαζί της. Γιατί αυτό γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Όχι, κύριε Χατζηπουλάου. Για να δημιουργηθεί εγώ μεγαλύτερη πιστεύω αίσθηση. Καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι οι συνάδελφοι βουλευτές, οι οποίοι σήμερα προβληματίζονται με τον Α ή τον Β τρόπο, έχουν να πάρουν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Αυτοί όμως μιλούν μαζί σας. Δεν πέφτουν από τον ένα ουρανό. Λεπτό. Και κάνουν τεράστιες προσπάθειες να δουν αν μπορούν τις δικές τους ιδέες να τις περάσουν μέσα από το κόμμα τους. Εγώ δεν κάλεσα κανέναν, κύριε Χατζηνικολάου. Και ήμουν απολύτως ξεκάθαρη σε αυτό. Και στον Μπάτμινγκτον, μάλιστα, είπα: σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω κανέναν. Το κίνημα της Δημοκρατικής Συμμαχίας έχει σαν στόχο να βγάλει 80 καινούριους και να δηλαδή έχει 20 έμπειρους. Δηλαδή, αυτοί δεν έχουν προσυνεννοηθεί μαζί σας πριν φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα προσυνεννοηθούν μαζί μου πριν φύγουν? Εύκολα, ήξερε, με ένα τηλεφώνημα, με μια συζήτηση. Δηλαδή, με μπορούσα, ένα φαγητό. Μπορούσα εγώ να ξέρω όταν εσείς βγάλατε στο Real τον κύριο Αυγενάκη. Και κατά την άποψή σας, μετά από τη συζήτησή σας, δεν μπορούσε να το διαγράψει ο κύριος Σαμαράς, θα τον διέγραφε. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι δεν κατάλαβα τι θα κάνει. Μπράβο. Αυτό είπα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλάβατε ότι θα τον διέγραφε. Είναι δυνατόν τη σήμερα ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, να φτάνουμε στο σημείο, για να το πω και λίγο πιο πολύ ιδεολογικά, οι βουλευτές να θεωρούνται μόνο και είναι η παθογένεια του πολιτικού συστήματος. Μουγγί με ψηφοφόροι για τα ψηφοδέλτια στη Βουλή. Ο βουλευτής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εσείς ξέρετε πώς λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα. Είναι δυνατόν να μην έχει άποψη? Είναι δυνατόν να περιμένετε μην σχολιάσει? Και άλλους να έρθουν, δηλαδή, κυρία Μπακογιάννη. Η μουγκαμάρα που έχει επιβληθεί στους βουλευτές. Περιμένετε οδήγησε. Και άλλους. Δεν περιμένω κανέναν, κύριε Χατζηπαλάου. Απολύτως κανέναν. Δηλαδή, μαγικός αριθμός των 10 βουλευτών που απαιτεί ο κανονισμός της Βουλής για να έχει λόγο ένα κόμμα και η αρχηγός του εμπροκειμένο. Δεν είναι κάτι που σας όχι, συγκινεί. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω για και γιατί. Για να έχετε πρόσβαση ήτανε, στο βήμα της Βουλής. Ποια θα ήταν η διαφορά? Εμείς σήμερα είμαστε η ομάδα, η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων.
Έχουμε πρόεδρο τον Φώτη τον Κουβέλη. Τα δικαιώματα, εγώ θα είμαι παραδείγματος χάρη ειδική αγορήτρια στον προϋπολογισμό. Μην κουβεντιάζετε. Αυτά είναι μικροπράγματα. Το κίνημα έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι σήμερα αυτό που λέμε, το μήνυμά μας. Συμφωνούν κάποιοι άνθρωποι τώρα, μαζί μας, ξέρετε, αδερφέ, ή δεν συμφωνούν. Αν συμφωνούν, θα έρθουν στη Δημοκρατική ένα Συμμαχία. Ένα πράγμα από το οποίο θα κριθείτε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσετε, είναι από το αν και κατά πόσον θα αποδειχθεί αυτή η προσπάθεια ότι είναι μια προσπάθεια με στόχο αυτό που είπε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, την Δευτέρα. Ότι δηλαδή η Ντόρα κάνει κόμμα για να μην γίνει πρωθυπουργός ο Αντώνης. Αυτό είπε. Ότι δηλαδή είναι ένα είδος πολιτικής εκδίκησης και για το 1993 και για το 2009. Κύριε Χατζηγολάου, δεν είμαστε στο 65, δεν είμαστε στο 93, είμαστε στο 2010. Με την Ελλάδα στη μεγαλύτερη μεταπολεμική της κρίση. Όλα αυτά είναι σαν χλαμάρες. Ούτε μπαίνει κανένα σε μια τέτοια τεράστια προσπάθεια από το οποιοδήποτε προσωπικό γυνάτι. Μπαίνει διότι πιστεύει ότι υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα που δεν εκφράζονται. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι μπορεί να διαβάσει το μήνυμα των αυτοδιοικητικών εκλογών με τον τρόπο που το διαβάσαν τα κόμματα, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Όποιος πιστεύει ότι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν εκφράζονται, θα που δεν έχουν τι να ψηφίσουν, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Μπορώ να συνεργαστώ με όποιον μου δώσει εντολή ο ελληνικός λαός. Αυτό πώς να το μεταφράσω, δηλαδή. Απλά, πολιτική ξέρετε, το πρώτο κόμμα παίρνει εντολή διακυβέρνησης και αναζητά από εκεί και πέρα συμμάχους. Που σημαίνει ότι θα μπορούσατε και με τον Σαμαρά να συνεργαστείτε κυβερνητικά. Αν αυτό εγώ, ήταν για το όφελος της πατρίδας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, βεβαίως και το εννοώ και βεβαίως ξέρω τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Αλλά σε ό,τι με αφορά, εμένα ο στόχος μου είναι να βοηθήσω τη χώρα μου. Να δώσω μία μάχη για αυτά τα οποία πιστεύω. Και πιστεύω ότι οι παθογένειες που μας φέραν μέχρι εδώ πρέπει να αντιμετωπιστούν και δεν είναι ταμπού. Εγώ λοιπόν θα δώσω τη μάχη για αυτές τις ιδέες και όποιος θέλει να στηρίξει τη Δημοκρατική Συμμαχία. Είναι πραγματικά ένα ανοιχτό κόμμα, ένα ανοιχτό κίνημα. Δεν έχει επετηρίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση αύριο το πρωί να διαγραφεί, διότι η διαφορετική άποψη θα είναι καταστατικά κατοχυρωμένη. Εμείς είμαστε ένα ευρωπαϊκό κίνημα και με βάση την ευρωπαϊκή λογική θα κινηθούμε. Επανένωση της κεντροδεξιάς μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή ή πιστεύετε ότι αυτό έχει τελειώσει? Δεν πρόκειται να κάνω την πυθία. Ο Καραμαλής θα μπορούσε να παίξει ένα συγκολητικό ρόλο? Δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι στην κατηγορία των σεναρίων των δημοσιογράφων. Και ξέρετε κάτι, το χειρότερο της υποθέσεως είναι ότι με αυτές τις κουβέντες που αγγίζουν τα όρια της παραπολιτικής και αρκετά της αχλαμάρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν κάνουμε κουβέντα για όχι, την ουσία. Η επανένωση της κεντροδεξιάς δεν ουσία, είναι όχι, για την παραπολιτική γιατί λέω. Ο κόσμος της κεντροδεξιάς. Για την παραπολιτική λέω. Ναι. Η ουσία της υποθέσεως είναι πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Σήμερα μας βλέπουν άνεργοι. Μας βλέπουν οι γυναίκες που δεν έχουν να αφήσουν παιδιά στον παιδικό σταθμό, γιατί κλείνει ο παιδικός σταθμός, γιατί δεν έχουμε εργαζόμενους. Αυτά είναι τα προβλήματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά. Δυστυχώς, κάθε φορά που βγαίνουμε στη τηλεόραση, μιλάμε για τα του οίκου μας. Δεν είναι όμως τα του οίκου μας σήμερα σημαντικά. Σημαντικά είναι τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.